γιγάντια φασόλια που είναι στην πραγματικότητα παγωμένοι αμόλοφοι, στο βόρειο ημισφαίριο του Άρη, απαθανατίστηκαν σε μια δορυφορική φωτογραφία. Η φωτογραφία δείχνει μια άποψη από πάνω προς τα κάτω των παγωμένων οσπρίων που τραβήχτηκαν για να βοηθήσουν τους επιστήμονες να προσδιορίσουν εάν οι συνθήκες στον κόκκινο πλανήτη θα μπορούσαν να έχουν διατηρήσει ζωή εδώ και πολύ καιρό. Οι αμόλοφοι τόσο στον Άρη όσο και στη Γη συνήθως μεταναστεύουν, καθώς ο άνεμος μαζεύει κόκκους άμμου από τη μια πλευρά ενός αμόλοφου και τους αφήνει στην άλλη, κάνοντας τις ερήμους να μοιάζουν με θάλασσες αργής κίνησης. Ωστόσο, οι αμόλοφοι της φωτογραφίας καλύπτονται από ένα στρώμα παγωμένου διοξιδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο του Άρη. Ο παγετός εμποδίζει τον άνεμο να μαζέψει άμμο, εμποδίζοντας τους αμόλοφους να μεταναστεύσουν μέχρι να έρθει η ανοιξιάτικη απόψυξη. Εικόνες από αμόλοφους καλυμμένους με παγετό βοηθούν τους επιστήμονες να μάθουν εάν υπήρχε ποτέ νερό στην επιφάνεια του πλανήτη για αρκετό καιρό, ώστε η ζωή να εξελιχθεί και να επιβιώσει. Παρόλο που ο παγετός είναι φτιαγμένος από διοξίδιο του άνθρακα και όχι από νερό, εξακολουθεί να επηρεάζει τις πιθανότητες ο Άρης να είχε νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο παρελθόν. Η ποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα στον Άρη ποικίλει ανάλογα με το πόσο πλανήτης έχει γωνία σε σχέση με τον ήλιο. Η αξονική κλίση του Άρη ταλαντεύεται πολύ κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, αλλάζοντας δραστικά τις εποχές του. Όταν ο Άρης γέρνει αρκετά, ο πάγος του διοξιδίου του άνθρακα μετατρέπεται σε αέριο σε μεγάλη κλίμακα, αρκετή για να δώσει σε ολόκληρο τον πλανήτη μια πιο παχιά ατμόσφαιρα. Αυτή η παχύτερη ατμόσφαιρα μπορεί να ήταν αρκετή για να υποστηρίξει υγρό νερό για μεγάλες περιόδους.